81 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το έγκλημα πολέμου που διέπραξαν στρατιώτες της γερμανικής μεραρχίας Edelweiss ξημερώματα της 16ης Αυγούστου 1943 στο κομμένο της Άρτας. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώθηκαν το πρωί της Παρασκευής με δοξολογία στον Ενωριακό Ναό και στη συνέχεια τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Εκτελεσθέντων που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Αιωνία τη μνήμη, αιωνία τη μνήμη, αιωνία αυτόνη μνήμη. Σας καλωσορίζουμε με την απόλυτη πίστη πως η παρουσία σας εδώ είναι η περίτρανη απόδειξη πως δεν θα επιτρέψουμε στη σκόνη του χρόνου να σκεπάσει την ιστορία μας και να στείλει στη λύθη τα κτηνώδη εγκλήματα πολέμου που διέπραξε ο τακτικός γερμανικός στρατός εναντίον αμάχων. 81 χρόνια μετά την τραγική εκείνη ημέρα, το τραύμα της μνήμης του κομμένου παραμένει ανοιχτό. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά όχι σε εκείνους μόνο που έφυγαν, αλλά και σε εκείνους που έμειναν, στους γονείς μας και στους παππούδες μας, που κουβάλισαν το τραύμα σε όλη τους τη ζωή και υπήρξαν για μας η ζωντανή ιστορία μας και τα μεγάλα μας πρότυπα. Τα πρότυπα της καρτερικότητας και της άνεσης μάχης που καθημερινά έδιναν για να κτίσουν από την αρχή τη ζωή τους. Μέσα στα χαλάσματα, τις κραυγές, τους θρήνους που άφησαν πίσω τους οι Γερμανοί στρατιώτες. Θέλουμε να πούμε για μια ακόμα φορά και να το φωνάξουμε να ακουστεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, αυτό που έγινε στο κομμένο δεν έγινε πουθενά αλλού. Το κομμένο υπήρξε το απόλυτο έγκλημα πολέμου και μια πρόβα του δόγματος βία χωρίς όρια της γερμανικής διοίκησης με ξεκάθαρο το μήνυμα προς τα άλλα χωριά. Καθίστε καλά και μην συνεργάζεστε με τους αντάρτες, γιατί θα πάθετε χειρότερα από ό,τι το κομμένο. Η μνήμη μας μένει άγρυπνη και καίει άσβεστη φλόγα. Και όπου βρεθούμε, καλούμε τους φίλους μας που αγαπούν την ειρήνη, μάχονται για τον άνθρωπο, να μην τους ξεχάσουμε. Αν η Γερμανία θέλει να αποτινάξει από πάνω της το μελανό στίγμα της μνήμης και να αποδείξει πως σέβεται πραγματικά τα αθώα θύματα της ναζιστικής λέλαπας, δεν φτάνει να ζητά συγγνώμη στα λόγια. Περιμένουμε η συγγνώμη της προς τα χωριά μας που έκανε στάχτη να εκδηλωθεί με έργα και όχι με έργα τάχα φιλανθρωπίας και με δώρα στα χέρια τους. Γιατί εδώ, σε τούτο τον τόπο, έφτασαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μας. 317 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 97 παιδιά, τα θύματα του ναζισμού. Ο ανθρώπινος νους δε χωράει ότι θανατώθηκαν με το χειρότερο τρόπο 97 παιδιά έως 15 χρονών και ακόμη πιο σκληρά ότι μεταξύ αυτών των παιδιών ήταν 36 βρέφη και νήπια έως 5 χρονών. Ο καθένας από τους κατοίκους που θυσιάστηκε, ένας μάρτυρας και ένας ήρωας, ένα αθώο θύμα και μια αθώα θυσία στη βαρβαρότητα, στον φανατισμό, στον ίδιο τον θάνατο. Ένας θάνατος, χωρίς απάντηση στο μεγάλο γιατί. Ένας απερίγραπτος θάνατος και ένα απερίγραπτο και ανίποτο μαρτύριο. Και ανάμεσα στους ήρωες, οι ήρωες των ερώων, όπως ο Παπαλάμπρος, να επιστρέφει πρωί-πρωί στην εκκλησία το Ευαγγέλιο και το Θυμιατό, αλλά καθοδόν να βρίσκει μαρτυρικό θάνατο από τα χέρια του κατακτητή. Ένας κατακτητής που έδειξε για μία ακόμη φορά έλλειψη σεβασμού ακόμη και στο σχήμα του ιερωμένου, στο πρόσωπό του, στη ζωή του, στο ίδιο το Ευαγγέλιο που κρατούσε σφιχτά με το αριστερό χέρι του και το ακουμπούσε στην καρδιά του. Δεν θα αναφερθώ στον αριθμό των θυμάτων, γιατί και ένα βρέφος και ένα παιδί να χανόταν θα ήταν πολλά, πάρα πολλά. Γιατί και ένας ηλικιωμένος να χανόταν θα ήταν πολύ, πάρα πολύ. Γιατί και μια γυναίκα να χανόταν θα ήταν πολλές, πάρα πολλές. Γιατί και ένας άνδρας να χανόταν θα ήταν και πάλι πολύ, πάρα πολύ. Γιατί επρόκειτο για έναν μαρτυρικό και άδικο θάνατο. Γιατί χάθηκαν
τόσες αθώες ψυχές που φτάνουν τις 317 αθάνατες ψυχές. Έχω ανάγκη να μεταφερθώ και να βρεθώ και στην πλευρά του κατακτητή. Να συλλογιστώ με όλους εσάς πόσο μεγάλη αιμοβόρα και καταστροφική δύναμη κρύβουν το μίσος, ο εγωισμός, ο φανατισμός, η έχθρα. Πόσο κοντά βρίσκονται στο θάνατο και την καταστροφή, χωρίς να υπολογίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη ζωή. Κρίμα που μέσα από όλους αυτούς που σκόρπισαν το θάνατο και τη βαρβαρότητα, δεν βρέθηκε ένας να αντισταθεί για να μην γίνει το κακό και να καταγραφεί ο ίδιος ως ο μάρτυρας της δικαιοσύνης και του σεβασμού της ανθρώπινης ύπαρξης. Εμείς, από τη δική μας πλευρά ως Έλληνες, γνωρίζουμε ότι πετυχαίνουμε πολλά και σημαντικά όταν μας συντροφεύουν η ομόνοια και η ομοψυχία. Αδικούμε τους εαυτούς μας την ιστορία και τον πολιτισμό μας όταν μας καθοδηγούν η διχόνοια, το μίσος και η έχθρα. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών, δεν θα μιλήσω για επιβαλλόμενη δικαίωση αυτής της θυσίας και όλων των θυμάτων της θυσίας, αλλά για αναφέρετο δικαίωμα. Δικαίωμα για αυτά που τους στέρισαν, δικαίωμα για αυτά που τους αφαίρεσαν βία και άδικα, δικαίωμα για αυτά που δικαιούνται δίκαια και δικαιωματικά, χωρίς αυτό δυστυχώς να σημαίνει ότι θα ξαναβρούν και πάλι τις ζωές που έχασαν. Αθάνατοι, σας ευχαριστώ πολύ. Το Κομμένο γνώρισε τη φρίκη του πολέμου μέσα από τις πιο σκληρές και απάνθρωπες πράξεις του ναζισμού. 81 χρόνια μετά και κάθε φορά οι μνήμες ξυπνούν. Εκτελέστηκαν από τους στρατιώτες του 12ου Λόχου του 98ου Γερμανικού Συντάγματος Ορεινών Καταδρομών. Ετών ενός, παιδιά τρία. Κολιακώτης Ελευθέριος. Κριτσιμά Αλεξάνδρου. Σκουραβέλη Ελευθερία. Ετών δύο, παιδιά εννιά. Αντωνίου Ελένη. Δήμος Γεώργιος. Καλμαντής Βασίλειος. Κατσίμπρας Ιωάννης. Κολιακώτης Αλέξανδρος. Μαγκιόρου Δήμητρα. Μπούνας Γεώργιος. Σεριάννης Ιωάννης. Φαρδέλας Γιώργος, Γεώργιος. Ετών 3, παιδιά 12. Αντωνίου Χρήστος, Αντωνίου Αγγελική, Αποστόλου Νικόλαος, Γιώτης Χρήστος, Κοντογιάννη Βασιλική, Κολιακώτης Βασιλική, Κριτσιμάς Ιωάννης, Κριτσιμάς Φώτιος, Πανακούλια Σπυρίδων, Σκάρας Ζωή, Σκάρας Κωνσταντίνος, Σκουραβέλης Χρήστος. Ετών 4, παιδιά 6. Αντωνίου Κωνσταντίνος, Δήμος Πυριδούλα. Ζορμπάς Γεώργιος. Κριτσιμάς Χρήστος. Μαράγκου Φρεδερίκη. Μπούνα Ιωάννα. Ετών 5, παιδιά 6. Ναζισμός και φασισμός είναι πόνος παραγμός. Που είναι τώρα οι λατρεμένοι μες στο χώμα ξαπλωμένοι και απ' τον κόσμο τιμημένοι. Αθάνατοι. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με το προσκλητήριο νεκρών και την κατάθεση στεφάνων. Ο Δήμαρχος Νικολάος Κουφά, κύριος Κωνσταντίνος Παπασιόζος. Ο Βουλευτής Σάρτας, κύριος Γεώργιος Στήλιος, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων. Νικητής 8ης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας, ταξίαρχος κύριος Γεώργιος Παπάς. Η πρόξενος του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, κυρία Μόνικα Φρανκ, και η επίτιμη πρόξενος κυρία Κερστίν Λόρ.
ο Διευθυντής Αστυνομίας Άρτας, ταξιέρχος κύριος Βασίλειος Λαγός. Η θεματική αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κυρία Αναστασία Σίμου, ως εκπρόσωπος της περιφέρειας. Ο Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας και Δήμαρχος Καλαβρίτων, κύριος Θανάσης Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Ντάνης για τη Μαρτυρική Παραμυθιά. Εθνικός ύμνος. Εδώ στο κομμένο της Άρτας στις 16 Αυγούστου του 1943 διαπράχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ναζιστικής θηριωδίας. Ένα έγκλημα που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ίσως από τα πιο σκληρά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν για μας είναι η μέρα μνήμης για αυτούς οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους Γερμανούς εδώ στο Κομμένο. Όμως είναι και μια ημέρα μνήμης και τιμής για αυτούς οι οποίοι επέζησαν και είχαν τη δύναμη ψυχής να ορθοποδήσουν ξανά, να ξαναφέρουν ζωή στον τόπο τους. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ ξανά. Εύχομαι σε όλους και σε όλες χρόνια πολλά για τις Άγιες Μέρες. Σήμερα τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση για τους 317 οι οποίες σφαγιάστηκαν το πιο φρικτό θάνατο. Είναι το μνημόσυνο το οποίο οφείλουμε όλοι να το τιμούμε και προπάντων η θεσμική με πρώτη την κυβέρνηση. Με λύπη δηλώνω ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά αποσιάζει από αυτό το χώρο προσκυνήματος. Καθώς και άλλοι θεσμικοί, οι οποίοι δεν θα ήθελα να μπω σε ονόματα, θέλω να πιστεύω ότι από το χρόνο θα είναι όλοι παρόντες και θα τιμούμε τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για μας. Και πάλι χρόνια πολλά. Είμαστε άλλη μια φορά εδώ, απόγονοι θυμάτων, ολοκαυτωμάτων της χώρας μας, για να τιμήσουμε και να προσκυνήσουμε στη μνήμη σφαγιαστέν των συναδέλφων μας από τα κατοχικά στρατεύματα, τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα κατοχής. Είμαστε εδώ γιατί πρέπει να διατηρούμε τη μνήμη ζωντανή, να διεκδικούμε αποζημιώσεις. Θέλω όμως να πω ότι πέρα από την αυτοδιοίκηση που τιμά πάντα τους νεκρούς μας σε όλα τα μαρτυρικά χωριά της χώρας μας, πρέπει όλοι και η κυβέρνηση να είναι παρούσα.